Συνεπώ, ποια είναι η ανάγνωση που κάνει το δικό σα μάτι από την απόφαση τη Κομισιόν? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Η ίδια η απόφαση δεν έχει κάτι το εκπληκτικό, διότι ήταν αναμενόμενη. Είναι κάτι που έχει δρομολογηθεί από το 2012. Έχει δρομολογηθεί, το χρονοδιάγραμμα ήταν ήδη γνωστό. Μάλιστα το χρονοδιάγραμμα ήταν για το τέλος του Απριλίου να ετοιμαστεί αυτή η έκθεση. Το ζήτημα είναι ότι η Επιτροπή βρίσκει ότι η Τουρκία έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που χρειάζεται να εκπληρώσει για να μπει σε εφαρμογή η φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων. Ουσιαστικά να μην χρειάζεται βίζα. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται βίζα, όμως πρέπει να πούμε ότι προσπαθεί να το κοιτάξω λίγο, δεν είμαι ειδικός, αυτά τα θέματα είναι πολύ τεχνικά, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρχει αναγκαιότητα να αποδείξει αυτός που θα διακινείται ότι έχει τα οικονομικά μέσα για να παραμείνει για το χρόνο που θα παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης ότι έχει κάποιον λόγο για να πάει, επιχειρηματικό, ερευνητικό ή οικογενειακό. Οπότε δεν θα είναι τελείως ανεξέλεγκτη από την διακίνηση. Επειδή σας ακούω να υπογραμμίζετε το τεχνικό κομμάτι των όσων συμβαίνει, όσων συμβαίνουν και άρα θεωρείτε ότι είναι πρωτίστως τεχνικής φύσεως αυτή η εξέλιξη. Ή είναι και πολιτικής φύσεως? Κοιτάξτε, είναι και πολιτικής φύσεως γιατί πρόκειται για την Τουρκία. Από τη μία άποψη, αυτού του είδους η συμφωνία υπάρχει με κάπου 50 χώρες από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως είδος συμφωνίας δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Το αυτή τη στιγμή νομίζω ότι γίνεται διαπραγμάτευση και με τη Γεωργία για κάποια παρομοίου είδους συμφωνία. Είναι όμως πολιτική για την Τουρκία, διότι προέρχεται από την αναγκαιότητα η οποία κρίθηκε ότι υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει μια συμφωνία με την Τουρκία λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της ροής προσφύγων από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Αυτή η απόφαση, επειδή έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί πολλά, εμέσως ή αμέσως επηρεάζει τα ζητήματα του Κυπριακού? Αυτή η συμφωνία για την διακίνηση? Ναι. Μόνο με ένα γενικό τρόπο. Γιατί ξέρετε, τρόπο. Υπάρχουν πολλοί που προχώρησαν αμέσως σε γενίκευση και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Λέχθηκε, ας πούμε, ότι νίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας η Τουρκία αναγνωρίζει έστω και δια της πλαγίας την ύπαρξή της και άλλοι που λένε ότι αυτό θα είναι βατερλό γιατί στην ουσία θα γεμίσει Κύπρος έπικους. Χωρίς να μπορεί κανείς να το σταματήσει. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι να διερευνήσει τρόπους αυστηρής εφαρμογής των προνοιών της συμφωνίας και όσον αφορά την ίδια την διακίνηση και όσον αφορά τους ελέγχους, γιατί υπάρχουν, θα εγκριθούν πιστεύω και κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της διακίνησης. Από την άλλη, οπότε δεν εκμηδενίζω τους κινδύνους και τη σημασία που υπάρχουν. Ο Γιάννος Χαραλαμπής έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά δεν το συνδέω κατευθείαν με το Κυπριακό. Οι κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, οι οποίες για τους γνωστούς λόγους, του τουρκικού τρόπου σκέψης και της τουρκικής αδιαλαξίας μέχρι τώρα, παραμένουν μη εκπληρούμενες. Οι κυπρογενείς υποχρεώσεις. Υπάρχουν δύο σημεία όπου βλέπω κάποια θετική γενική επίπτωση όσον αφορά τις σχέσεις Κύπρου-Τουρκίας και είναι η έμφαση σε τουλάχιστον δύο σημεία και εγώ βιαστικά είδα την έκθεση της Επιτροπής αλλά είδα σε δύο σημεία συγκεκριμένη αναφορά ότι η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Η μία είναι η περίπτωση όσον αφορά τη συνεργασία για αστυνομικά και δικαστικά θέματα και η άλλη είναι για τη συμφωνία επανεισδοχής. Σε αυτά τα δύο σημεία πιστεύω ότι υπάρχει κάποιον κέρδος όταν μιλούμε για ομαλοποίηση των σχέσεων που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά είναι
δεν είναι αρνητικά βήματα, είναι θετικά βήματα. Εάν τα πραγματοποιήσει έτσι. Πρέπει η Κύπρος μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιμείνει να υλοποιηθούν αυτά. Άρα στην ουσία, αν θέλετε, ο διπλωματικός ίστρος της Κύπρου θα πρέπει να δοθεί, να μετατεθεί στο να διαφανεί ότι είναι πρόβλημα Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και εφόσον δεν εκπληρώνονται αυτά που περιγράφεται. Βεβαίως. Και βεβαίως. Όχι πρόβλημα Τουρκίας-Κύπρου. Βεβαίως. Βεβαίως. Και είναι ήδη, πιστεύω, κάποιον κέρδος ότι σε μια σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας δίδεται τόση έμφαση στο όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, και πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει σαφές ότι πρόκειται και για την Κύπρο. Αυτό το είδαμε από την κίνηση που έκαμε η Τουρκία για το θέμα της ελεύθερης διακίνησης Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό τώρα για να αποκτήσει ισχύ και να, πλέον να διαφανεί αν θα έχει ευεργετικές ή άλλες επιπτώσεις, θα πρέπει να περάσει και από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Επιτροπή. Έτσι θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της συναπόφασης από το Συμβούλιο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρόκειται για νομοθεσία, ναι. Οπότε θα ισχύσει η συνήθις νομοθετική διαδικασία που είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συναπόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ναι. Άρα αυτό ίσως να αποδυναμώνει, αν θέλετε, το δικαίωμα βέτο που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν είναι που νομίζω ότι έτσι είναι, αν είναι διαδικασία νομοθεσίας, δεν έχει βέτο η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει σταθμισμένη πλειοψηφία. Δηλαδή ακριβώς. Γίνεται η απόφαση με σταθμισμένη πλειοψηφία. Ακριβώς. Ναι. Είστε αισιόδοξος ότι τελικά θα φέρει αποτελέσματα αυτός ο κανονισμός? Κοιτάξτε, αυτόν τον κανονισμό πιστεύω ότι αν θα τον δούμε σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, δεν είναι απλώς το πλαίσιο άμεσα των επιπτώσεων των άμεσων πάνω στο Κυπριακό, αλλά ένα πιο γενικό πλαίσιο. Και το ναι. Πιο γενικό πλαίσιο είναι το εξής. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας θα εξελιχθούν με μία στρατηγική κατεύθυνση ή με μία τακτική κατεύθυνση. Και να σας πω τι εννοώ. Η τακτική κατεύθυνση ποια είναι? Η τακτική κατεύθυνση είναι η ικανοποίηση των αμέσων προβλημάτων τα οποία συναντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους πρόσφυγες και την τρομοκρατία. Ναι. Και τη συνδρομή που χρειάζεται από την Τουρκία ως χώρα η οποία βρίσκεται στο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής. Αυτή είναι η τακτική αναγκαιότητα. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί εγέρθηκε αυτό το θέμα, πιστεύω. Ναι. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το θέμα θα το άφηνε αλλά αναγκάστηκε για να το πιο κάτω. Ναι. Το αναγκάστηκε να το αντιμετωπίσει τώρα, λόγω της τακτικής αναγκαιότητας για τον έλεγχο της προσφυγικών ροών και το θέμα της τρομοκρατίας. Η στρατηγική όμως ποια είναι? Για να... Στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, οι οποίες ήταν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι είχαμε τρεις συναντήσεις σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Κατέληξε και σε δύο άλλες συνεννοήσεις με την Τουρκία, η μία από τις οποίες είναι ακριβώς η συμφωνία για την επανεισδοχή των προσφύγων και την διακίνηση των Τούρκων υπηκόων. Αυτή είναι μια συμφωνία που εκκρεμούσε από πάρα πολλά χρόνια, από πολύ καιρό. Ναι. Και το δεύτερο είναι αυτή η προσπάθεια αναζωογόνησης της ενταξιακής διαδικασίας. Ναι. Η αναζωογόνηση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα σε μια περίοδο που φαίνεται ότι οι επιλογές της Τουρκίας για άλλες στρατηγικές είναι περιορισμένες. Εντάξει, δεν είναι άμεσες οι επιπτώσεις, αλλά είναι μια στρατηγική κατεύθυνση Μάλιστα. η οποία δεν είναι αρνητική για τη χώρα μας, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ.